Άννα Παπαγεωργίου. Είμαι κλινική διαιτολόγος. Ασχολούμαι με την προαγωγή της υγείας και σήμερα μαζί με τον αγαπημένο μου φίλο Θωμά Μπακοδήμο, έναν εξαιρετικό σεφ, αλλά και επιστήμονα της διαιτητικής, θα σας παρουσιάσουμε τρία διαφορετικά πιάτα. Αλλά προτού περάσουμε στην παρουσίαση, θα ήθελα να αποτυπώσω κάποια επιστημονικά στοιχεία, διότι είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ μέσα, περνάμε τόσο ωραία, βλέπουμε πού έχει φτάσει η επιστήμη της διατροφής και των τροφίμων και πώς μπορούμε και εμείς μαζί με αυτά να ζήσουμε πιο υγιεινά, να ανεβάσουμε αυτούς τους δείκτες της ποιότητας της ζωής μας, να έχουμε ένα καλύτερο σύστημα υγείας και μέσα σε αυτή την υγεία βρίσκεται και η γαστρονομία και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ευχαριστώ πάρα πολύ την Επιτροπή για την πρόσκληση να μιλήσω απέναντι σε σεφ, σε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται και χειρίζονται τα τρόφιμα και τα δίνουν με έναν τρόπο στον άνθρωπο, στον τουρίστα, στο παιδί, στη μητέρα, στον πατέρα, στην οικογένεια, με έναν τρόπο που προάγει μέσα από αυτό και ένα lifestyle, όπως λέμε. Σήμερα όλοι, και ειδικά μετά την πανδημία, αναζητούμε αυτό που λέγεται ευημερία και καλή ποιότητα ζωής. Και είμαι σίγουρη ότι περισσότεροι έχουμε αναλογιστεί πώς μπορούμε τελικά να κατακτήσουμε αυτή την ποιότητα ζωής. Λοιπόν, η ποιότητα ζωής περνάει μέσα από τα πιάτα μας. Περνάει μέσα από την αλυσίδα της διατροφής μας. Και όλα αυτά περί μακροζωίας, ο διατροφικός μας δηλαδή πολιτισμός και ο τρόπος με τον οποίο τρεφόμαστε δείχνει πραγματικά και το επίπεδο της υγείας μας. Δυστυχώς όμως θα περάσω σε κάποια νούμερα τα οποία δείχνουν ότι έχουμε χάσει τα ποσοστά της μακροζωίας που η Ελλάδα κατήχε. Και μέσα από αυτό το βήμα θα ήθελα πραγματικά και με αυτό που θα κάνουμε σήμερα μαζί με τον Θωμά τον Μπακοδήμο να δείξουμε πώς μπορούμε τελικά να ξανακατακτήσουμε αυτή τη μακροζωία. Σήμερα η επιστήμη έχει δείξει ότι είναι ολιστική, η προσέγγιση της είναι ολιστική και είναι ένας συνδυασμός πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων για να κατακτήσουμε αυτό που λέγεται ευζήν. Είναι μία προσέγγιση που συνδυάζει την επιστήμη της ιατρικής, την επιστήμη της νευρολογίας, την επιστήμη των τροφίμων, την επιστήμη της γαστρονομίας. Όλα αυτά μαζί μπορούν, ξέρετε, να δώσουν την καλύτερη ποιότητα ζωής και αυτό που λέμε ευζήν και που είναι το ζητούμενο για τον καθένα. Και όλοι μαζί κυνηγάμε λοιπόν να κάνουμε τι? Να μειώσουμε τα χρόνια νοσήματα. Γιατί τα χρόνια νοσήματα, όπως απεδείχθηκε με αυτή την πανδημία, είναι εκείνα που σαμποτάρουν το να προχωρήσουμε μπροστά στη ζωή μας. Είναι όλα εκείνα μέσα από την παχυσαρκία, μέσα από το διαβήτη, μέσα από τα καρδιαγγειακά και σε όλα αυτά ένας κοινός παράγοντας. Ποιος? Η τροφή που καταναλώνουμε, η άσκηση που κάνουμε, ο τρόπος ζωής που ζούμε. Τα χρόνια νοσήματα λοιπόν μας αφαιρούν χρόνια ζωής. Ήδη οι μελέτες, 40 σχεδόν χρόνια μελετών μας έχουν αποδείξει ότι η παχυσαρκία αφαιρεί χρόνια ζωής από τον άνθρωπο. Μπορεί να στερήσει και να σου κλέψει μέχρι και 20 χρόνια καλής ποιότητας ζωής. Επίσης, η διατροφή φτωχή σχετίζεται, σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες, για 11 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίου και 255 εκατομμύρια ντάλι. Σας εξηγώ αμέσως τι σημαίνει αυτό. Ντάλις ονομάζουν επιστήμονες έναν χαμένο χρόνο ζωής που χάνεις λόγω αναπηρίας ή ανικανότητας. Ναι, μεν μπορεί να έχουμε κατακτήσει, να έχουμε περισσότερα φάρμακα, να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε μια ασθένεια, ωστόσο όμως χάνουμε την ποιότητα της ζωής μας. Γι' αυτό λοιπόν το ζητούμενο είναι να μην φτάνουμε στην ασθένεια. Η χαμηλή πρόσληψη τροφών που είναι οι τροφές που σήμερα θα παρουσιάσουμε με τον Θωμά τον Μπακοδήμο, οι τροφές που έχουν το χαμηλότερο οικολογικό αποτύπωμα, γιατί είναι πιο φυτικές, εκείνες βοηθούν περισσότερο στο να μειώσουμε την ασθένεια. Και τρεις βασικοί πυλώνες που έχουν μελετηθεί από την επιστήμη, όπως είναι η υψηλή πρόσληψη νατρίου, η χαμηλή πρόσληψη προϊόντων ολικής αλέσεως και η χαμηλή πρόσληψη φρούτων αλλά και λαχανικών ευθύνονται τελικά για το μεγαλύτερο ποσοστό, πάνω από 80% για τους θανάτους ετησίως από χρόνια υποκείμενα νοσήματα. Η κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος,
Ήδη βλέπω και μέσα στη Χορέκα είδαμε πάρα πολλές εταιρείες να έχουν προσανατολιστεί προς όλες αυτές τις επιταγές της επιστήμης και να φτιάχνουν καινούρια, πιο τροποποιημένα προϊόντα, τα οποία στηρίζονται σε αυτά που λέμε υψηλή αξία αντιοξειδωτικό και χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα. Και είμαστε στη φάση που πρέπει να περάσουμε και να δούμε πια τα τρόφιμα περισσότερο ως κοινό αγαθό, ένα κοινό αγαθό μας, και όχι ως ένα καταναλωτικό όπως ήταν η τάση στο παρελθόν. Πάνω σε αυτό λοιπόν έχουμε στηριχτεί, πάνω στις επιταγές της επιστήμης, της διατροφής, αλλά και της ιατρικής, που μιλά σήμερα ότι πώς πρέπει να μάθουμε τελικά να τρώμε υγιεινά, πώς η βιομηχανία τροφίμων μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο, πώς η γαστρονομία μπορεί να βοηθήσει ακόμα και τον τουρισμό μας και την ανάπτυξή μας. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ακριβώς η μεσογειακή μας διατροφή έχει όλα αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και θεωρείται ένα πραγματικά τέλειο μοντέλο, οικολογικό μοντέλο που μπορεί να σώσει τον πλανήτη μας από όλη αυτή την κατανάλωση, μπορούμε πραγματικά να δημιουργήσουμε σήμερα εδώ μαζί με τον Θωμά τον Πακοδήμο και θα του δώσω το λόγο για να ξαναεπιστρέψω να πούμε κάποια πράγματα για το τι μπορεί αυτή η μεσογειακή διατροφή να κάνει. Θα σας δείξουμε κάποια πιάτα τα οποία τα έχουμε δουλέψει και τα έχουμε δουλέψει πολύ και στον τουρισμό, ειδικά σε νησιά με υψηλό τουρισμό και είδαμε την αποδοχή. Προσπαθήσαμε δηλαδή να συνδέσουμε την κουλτούρα, τη φιλοσοφία, την ελληνική πάνω σε αυτά τα γαστρονομικά πιάτα και να βγάλουμε με το πιο χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα πολύ, πολύ όμορφες γεύσεις. Ξεκινάμε λοιπόν με το πιάτο... Αυτό τώρα πρέπει να το δείξουμε μετά. Με το πιάτο το φι. Επειδή ακριβώς η μαγειρική έχει τις αναλογίες, έχει τη χρυσή τομή ανάμεσα στη γεύση και αυτό που πρέπει να πετύχει ένα σεφ είναι αυτό, εμείς πήραμε τον αριθμό φι, που είναι ο χρυσός αριθμός, η χρυσή τομή, είναι ο αριθμός φι που και από τον Πυθαγόρα μέχρι και το Φιμπονάτσι στα μαθηματικά έχει μελετηθεί και βρίσκεται σε όλα μας τα μοτίβα. Ακριβώς επειδή η διατροφή έχει ένα μοτίβο τέτοιο, το οποίο θα μας αναλύσει ο Θωμάς, ξεκινάμε με το πρώτο μας πιάτο. Καλησπέρα. Θωμά, πριν ξεκινήσουμε, εκτός από executive chef, είσαι και κάτι άλλο. Ναι, έχω τελειώσει σαν ειδικός εφαρμογών διαιτητικής και στέλεχος τεχνολογίας τροφίμων και ποτών. Και αυτό, Τάσο μου, ευχαριστώ που το πες. Πρέπει αυτά πρέπει να τα λέμε. Ναι. Γιατί εμείς οι chef έχουμε και άλλες ιδιότητες. Ακριβώς. Μπορεί να μην έχουμε όλοι, αλλά έχουμε κάποιες άλλες ιδιότητες οι οποίες βοηθούν σε οποιοδήποτε είναι αυτό, εστιατόριο, ξενοδοχείο, catering, οτιδήποτε είναι αυτό. Και πρέπει να τα λέμε αυτά. Ναι, υποστηρίζει. Ο σκοπός, ο οποίος είδα λίγο με διαφορετικό μάτι, γιατί ο σεφ πλέον δεν είναι παίρνω μια κατσαρόλα, μαγειρεύω ή ένα ζαχαροπλάστης, φτιάχνω ένα γλυκό. Ο σεφ είναι manager, είναι στέλεχος, πρέπει να είναι γνώστης και κατάλαβα και ειδικά όταν μου δόθηκε ευκαιρία μέσα από την κλινική κουζίνα, κλινική μαγειρική, ότι θα πρέπει να συνέχεια να μορφωνόμαστε, να αναβαθμίζουμε. Εγώ δεν σπούδασα διαιτολόγος για να γίνω διαιτολόγος, ούτε σπούδασα τεχνολόγος τροφίμων για να γίνω τεχνολόγος. Το σπούδασα γιατί αγαπάω τη μαγειρική, για να μπορώ να υποστηρίζω το κομμάτι των τροφών. Να ξέρω αυτό το τρόφιμο τι μου δίνει, τι μπορώ να κερδίσω και πώς μπορώ να το πειράξω. Η χημεία που με έδεσε με τη φίλη μου την Άννα ήταν αυτή. Δηλαδή, με την πρώτη μας κουβέντα βρέθηκε χημεία γιατί μπορούσαμε και μιλούσαμε. Μπορούσε να με καταλάβει σαν μάγειρα και μπορούσα να την καταλάβω σαν διαιτολόγο. Και εκεί μας δόθηκε ευκαιρία να φτιάξουμε μια ομάδα, την Ευρωστία, που είμαστε τυχεροί που πάει καλά και ήδη μας έχουν καλέσει και σε μεγάλες μονάδες και σε μπουτίκ. Μια ονοτελεία, η Ευρωστία. Τι σημαίνει Ευρωστία? Θα μας πει Ευρωστία. Ναι. Λέμε μια λέξη, αλλά πρέπει να την καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι η υπέρτατη σωματική, ψυχική, συναισθηματική, πνευματική υγεία που μπορεί να νιώσει ο άνθρωπος.
Είναι ένας όρος που τον έχω από το 2005 υιοθετήσει και που πραγματικά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τον έχει από τα πιο βασικά goal. Δηλαδή, ότι τι είναι τελικά το ζητούμενο, αυτό που λέμε όλοι ευζήν, είναι ο άνθρωπος να αποκτήσει όλη αυτή την ευρωστία. Και στην αρχαιότητα ευρωστία λεγόταν ο δυνατός ο άνθρωπος, ο υγιής ο άνθρωπος, όχι ο αδύνατος απαραίτητα, αλλά αυτός που είναι εύρωστος, γεμάτος δυνατός, υγεία. Γεμάτος σαν υγεία, εμένα, που σφίζει υγεία. Ευχαριστώ. Ακριβώς, πολύ. Αυτό ναι. Είναι η ευρωστία. Και πατάμε, επειδή είμαι και λάτης λίγο της Ιπποκράτειους διατροφή και όποιος έχει διαβάσει και τον Αρχαίστρατο, μέσα από τα γεύματα που αναφέρεται, είτε στα αγγλικά, πάντα σκοπός του είναι η υγεία. Είπε ο φίλος μου ο Ψωμόπουλος προχθές κάτι πολύ καλό, που το έχω και εγώ στην αρχή, ότι ό,τι τρώμε είμαστε. Εγώ θα πω κάτι άλλο, για να καταλάβετε ότι πόσο σημαντική είναι η τροφή, η διατροφή. Ότι πες μου τι τρως, να σου πω από τι θα πεθάνεις. Όσο και μακάβριο να ακούγεται, παιδιά, ακριβώς, ό,τι τρώμε, βγάζουμε. Νεύρα, καλή διάθεση, ωραίο όμορφο πρόσωπο, κακό πρόσωπο, καλή ζωή. Λοιπόν, και ξαναγυρνάω στο πρώτο θέμα, ότι ξεκινήσαν πριν πολλά χρόνια ο Ράμσεϊ, νομίζω, που ο πρώτος που έβαλε χημικούς τεχνολόγους τροφίμων για να μπορούν να δημιουργούν γεύσεις. Μα και εμείς αυτό είμαστε. Είμαστε επιστημονικοί σύμβουλοι. Αν δεν καταλάβουμε ότι το επάγγελμά μας δεν είναι υποδιέστερο, αλλά έχει πολλά να δώσει, και κάθε φορά που μαθαίνουμε και κερδίζουμε πράγματα, τα βγάζουμε στο πιάτο μας. Αυτό ήταν και το ερέθισμα που βγάλαμε το πιάτο Φι. Πέρα από ότι είναι συμβολικό, προσπαθούμε να κρατήσουμε πρωτογενές ύλες από αρχαία Ελλάδα, γιατί μερικοί νομίζουν ότι η γλυκοπατάτα έχει έρθει και από αλλού. Υπάρχουν μορφές γλυκοπατάτας βολβή που πλησιάζουν κατά 80%, 85% με τη σημερινή γλυκοπατάτα, η οποία είναι ένα αριστούργημα για τη δίαιτα. Για τους διαβητικούς, για την καλή υγεία, με χαμηλά ζάχαρα. Στο σαλιγκάρι. Το σαλιγκάρι το έχουμε λίγο υποβαθμισμένο. Έχει σώζει, μάλλον από αρχαιοτά τους χρόνους, ήταν στην καθημερινή τους διατροφή. Γιατί είναι ένα μαλάκιο πνευμονοφόρο, το οποίο παρέχει πολύ ψηλά ποσοστά πρωτεΐνης, πολύ χαμηλά για την ακρίβεια στα 100 γραμμάρια, μας δίνει μόνο 90 θερμίδες. Μας δίνει περίπου 2 γραμμάρια υδατάνθρακες σαν ενέργεια και έχουμε περίπου στο 16,1 ή 16,2 γραμμάρια πρωτεΐνης. Πολύ σημαντικό να λαμβάνουμε πρωτεΐνη μέσα από ένα μαλάκιο. Και όλα τα υπέρ μπορεί να έχει. Και το φτιάξαμε να πω και ναι, κάτι, ναι. Ότι τα σαλιγκάρια έχουν πολύ υψηλή ποσότητα σεληνίου, ένα πολύ βασικό ιγνοστοιχείο για το θυροειδή μας. Σήμερα η επιστημονική κοινότητα σε θέματα με αυτοάνωσο θυροειδή δίνει σελήνιο ή δίνει τα Brazilian nuts, αν έχετε ακουστά. Φάει, λέει ο γιατρός, 2-3 Brazilian nuts. Γιατί δεν μπορώ να φάω σαλιγκάρι που σχεδόν μπορεί να καλύψει το 39-40% της ημερήσιας ποσότητάς μου. Τώρα, μαγειρικά το σαλιγκάρι, επειδή στο έχουμε εδώ και το κλίμα ευνοεί, ενδεικνύεται πλέον για νηστεία, θεραπευτική δίαιτα, γιατί βοηθάει πάρα πολύ στη χοληστερίνη, στις καρδιακές παθήσεις, σε οτιδήποτε χρειάζεται, στους αθλητές. Έχουν φτάσει και κάνουν μέχρι και σμούφις από σαλιγκάρια για να πάρουν πολύ πρωτεΐνη. Και σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα πιάτο με χαμηλό αποτύπωμα. Εδώ τώρα έρχεται και το κομμάτι που εμείς οι σεφ καλούμαστε πλέον να καλύψουμε. Δηλαδή, χαμηλή ενέργεια, που σημαίνει χαμηλό κόστος σε σχέση με το κρέας, με πολύ υψηλά επίπεδα θρεπτικών συστατικών. Χαμηλή ενέργεια παραγωγής σε λάδια, σε ηλεκτρικό, σε 1000 πράγματα. Ένα εύκολο πιάτο, καθαρά ελληνικό, που μπορεί να παντρέψουμε, γιατί εμείς μπορούμε να προκαλέσουμε και να κάνουμε θαύματα με τα πιάτα. Έχουμε πολύ καλή πάστα Ελλήνων σεφ, οι οποίοι μπορούν να πάρουν 5 πράγματα και να τα απογειώσουν. Και γι' αυτό και εμείς αλέσχοι, αυτό που κάνουμε είναι να βοηθάμε και να προωθούμε στους συναδέλφους 5 γνώσεις παραπάνω και να πάρουμε και εμείς άλλες 5 και να τις κάνουμε 10. Για να ξεκινήσουμε με το πιάτο μας. Το πιάτο είναι το εξής. Έχουμε ένα πουρέ γλυκοπατάτας, βέβαια λόγω χρόνου. Κάποια πράγματα τα έχουμε ετοιμάσει, γιατί λογικό, δεν μπορούμε να κάνουμε την προετοιμασία αυτή τη στιγμή. Θα κάνουμε το πιάτο F. Αγκινάρα. Αν θες να μας πεις δύο λογάκια με την αγκινάρα, η οποία είναι ένα φοβερό, παραδοσιακό και ελληνικότατο. Ελληνικότατο προϊόν. Όλοι ψάχνουμε να χαμηλώσουμε το γλυκαιμικό μας δείκτη.
όλος ο ντόρος γίνεται γιατί τα τρόφιμα σήμερα στη βιομηχανία έχουν υψηλή ζάχαρη. Και εμείς πρέπει να βρούμε τρόπο να χαμηλώνουμε αυτή τη ζάχαρη, έτσι ώστε να μην επηρεάζουμε τα λιπίδια στο αίμα μας, να μην καταστρέφουμε την υγεία μας. Και εδώ η Αγκινάρα, αυτό το ελληνικό προϊόν, Κασίρ, έρχεται να δώσει τη θαυματουργή λύση. Και έρχεται πραγματικά να βοηθήσει και το βασικό μοχλό όργανο μέσα στο σώμα μας, που είναι το σηκώτη, και από εκεί και το πάγκρεας, το οποίο ελέγχει την υπερέκριση αυτής της ινσουλίνης. Γι' αυτό υποφέρουμε. Η υπερέκριση αυτής της ινσουλίνης λόγω του υψηλού γλυκαιμικού δείκτη, που οφείλεται σε τρόφιμα με πάρα πολύ χαμηλές φυτικές ίνες. Και η Αγκινάρα, πέραν των συστατικών που έχει, έχει και τις απαραίτητες φυτικές ίνες. Λοιπόν, ξεκινάμε να παρασκευάσουμε το πρώτο μας πιάτο. Αυτό το πιάτο το κάτσαμε και το δημιουργήσαμε για να καλύψουμε ακριβώς κάποιες ανάγκες. Δηλαδή, πλέον καλά ξενοδοχεία, καλά εστιατόρια, το λέω όχι ότι τα υπόλοιπα δεν είναι καλά, απλώς αρχίζουν και δίνουν έμφαση. Γιατί έρχονται από το εξωτερικό και εσωτερικό κιόλας άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια θέματα υγείας. Αλλά θέλουν να δοκιμάσουν και δικά μας προϊόντα, pop, παραδοσιακά. Θα πρέπει εμείς προτείνουμε κάποια πιάτα, ώστε να υπάρχει και η δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους. Και σας είπα και πάλι και το πιστεύω, έχουμε τους καλύτερους σεφ αυτή τη στιγμή. Που αν τους δώσουμε τις πρώτες ύλες, τα απογειώνουμε. Αρκεί και να είναι λίγο large και οι από πίσω που τους υποστηρίζουν. Και φτιάξαμε αυτό το πιάτο να μπορεί κάποιος να έρθει να το βρει. Δηλαδή να φάει και υγιεινά όπως θέλει, να γευτεί την κουλτούρα μας, το χέρι του Έλληνα σεφ, το πώς έχει τον ιδιαίτερο τρόπο να το φτιάχνει. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Και να καλύψουμε και τις ανάγκες τις γαστρονομικές. Πιστεύω στο γαστρονομικό τουρισμό. Δυστυχώς δεν είχαμε πριν, αλλά τώρα σιγά σιγά ανεβαίνει, γιατί υπάρχει ανάγκη γι' αυτό. Και θα δείξουμε έναν τρόπο τώρα πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα πιάτο που να κατέχει όλα αυτά. Με χαμηλό αποτύπωμα, όταν λέμε χαμηλό αποτύπωμα, δεν βιάζουμε την γη μας. Δεν βιάζουμε την ενέργειά μας, τις πρώτες ύλες μας. Συνπάσχουμε και συμπορευόμαστε με αυτά που έχουμε και το δείχνουμε παραπέρα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Και θα κάνουμε μία μέθοδο τώρα, ας πούμε, ώστε να μην κάνουμε τοξικό το λάδι. Δηλαδή, με πολύ λίγο λάδι, ναι, μεν βάζουμε τα υλικά που θέλουμε, αλλά όχι σε ποσότητες. Θέλουμε το λάδι να μην γίνεται τοξικό, δηλαδή να μην καεί, να μην βγάλει τα κορεσμένα του. Όσο πιο λίγο επεξεργαζόμαστε ένα τρόφιμο, τόσο πιο πολύ μένουν τα θρεπτικά συστατικά. Πλησιάζουμε την ομοφαγία, χωρίς να είναι ομοφαγία, ας το πούμε και έτσι. Όσο λιγότερη επεξεργασία στην πρώτη ύλη, τόσο πιο θρεπτικό είναι το πιάτο. Τόσο λιγότερη ενέργεια παράγουμε, δηλαδή λιγότερο κόστος. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι σεφ, ότι πρέπει να τους δείξουμε στους εστιατόρες, στους ξενοδόχους, στον επαγγελματία, ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε με χαμηλό κόστος, όπως λέγαμε χτες με το νερό. Ό,τι μπορούμε να το ανακυκλώνουμε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Ξεκινάμε. Βάζω λίγο νεράκι στο τηγάνι μου, να δημιουργηθεί ένα φιλμ που λέμε. Δεν θέλουμε πάρα πολύ. Νερό, ένα φιλμ. Νερό από τη Θεόνη, έτσι. Από τη Θεόνη, είναι θεϊκό νερό. Θεϊκό νερό, Θεόνη. Θεϊκό νερό. Και θα βάλω στην ουσία, δηλαδή θα μαγειρέψουμε αυτό το πιάτο, δηλαδή οτιδήποτε μπορούμε να το κάνουμε και με άλλα. Έτσι, δεν μένουμε εδώ και στα γεμιστά μας και σε αυτά. Λοιπόν, και θα βάλω μόνο μια κουταλιά τη σούπα σε ελαιόλαδο. Όσο και να φαίνεται περίεργο σε κάποιους, το νερό δίνει την ιδιότητα και απλώνει το λάδι παντού, φιλμάρεται, είναι σαν μπεν μαρί, δεν καίγεται, βγάζει τη θερμοκρασία και μπορούμε να σοτάρουμε, να σβήσουμε, να κάνουμε τα πάντα. Άρα, με πολύ λίγο λάδι θα κάνουμε ένα πιάτο που θα έχει χαμηλά λιπαρά. Και ξεκινάμε. Βάζω κανονικά καροτάκι. Θα το ανοίξω λίγο. Εδώ τώρα, ναι, επειδή έχω το νερό, ακριβώς, επειδή έχω το νερό, δεν φοβάμαι μη μου καεί και μη μου... Ακριβώς, δεν ταγγίζει, δεν γίνεται τοξικό το λάδι. Και με αυτόν τον τρόπο κρατάει, γιατί κλειδώνει το λαχανικό, να πούμε έτσι το τεχνητό μέρος. Σωστά. Κλειδώνει το λαχανικό και κρατάει όλες τις βιταμίνες μέσα, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται ότι χάνουμε τις βιταμίνες. Μπράβο. Αν ήταν μόνο σε νερό, θα είχαμε χάσει τις βιταμίνες, γιατί είναι υδατοδιαλυτό. Το λάδι λοιπόν έρχεται και παντρεύεται μαζί με το νερό. Ακόμα και να εξατμιστεί, έχει μείνει μέσα η υγρασία, οπότε δεν έχουμε το φόβο να μας κάψει. Οπότε, δηλαδή, άφοβα σοτάρουμε, δηλαδή, ό,τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και οικονομία με μια κουταλιά λάδι. Πήραμε τη γεύση που θέλουμε, παίρνουμε τις βιταμίνες, τα ιχνοστοιχεία και όλα τα καλά που μας δίνει το ελαιόλαδο.
Έχουμε ρίξει όπως τα κάναμε τον κοιμά μας κανονικά. Κρεμμυδάκι. Τώρα βάζουμε μια εναλλακτική εμείς. Του βάζουμε και λίγο καροτάκι, λίγο κολοκυθάκι και προχωράμε. Του βάλα και μαϊντανό. Και για να κάνουμε λίγο, βάζουμε και λίγο φρέσκο κόλιανδρο. Σηκώνω και άλλο τη θερμοκρασία. Λίγο Παναγιώτη, κάτω μου μύτω το τι κάνει. Και εδώ τι έχουμε κάνει, έχω πάρει και έχω κάνει σαλιγκάρι, το οποίο το έχω ποσάρει. Ξέρουμε τη μέθοδο οι συνάδελφοι, το έχουμε καθαρίσει. Εδώ τα συγκεκριμένα είναι από τη Φάρμα Μπαλάσκα στα Γρήνια που μας έχει στηρίξει πάρα πολλές φορές. Ήτανε στον ύπνο τα σαλιγκάρια, ξέρετε πολύ καλά όταν αυτοί τα βάζουν και τα κοιμίζουνε. Όταν κοιμούνται τα τέτοια δεν έχουν τη βρώμα που έχουν όταν είναι ξύπνια και τρώνε. Οπότε είναι έτοιμα, τα μπλανσάρουμε. Έχω πάρει το σαλιγκάρι και το έχω ψιλοκόψει κιμά. Όπως κάναμε παλιά το κιμά, το χειροποίητο στο χέρι με το μαχαίρι. Και ποιος θα περίμενε ότι από ένα τέτοιο προϊόν θα μπορείς να πάρεις ωμέγα 3 και ωμέγα 6 λιπαρά, ενώ το μυαλό μας πηγαίνει μόνο στο ψάρι, ε? Και ναι, αυτό είναι υπάρχει στην πατρίδα μας. Τελικά είναι... έχει πάρα πολλά δώρα αυτή η χώρα μας. Και για σας τους σεφ, είναι χρυσό στα χέρια σας για να δημιουργείτε. Μαζί με το συνδυασμό της ιστορίας, της φιλοσοφίας, του πολιτισμού, νομίζω ότι η γαστρονομία απογειώνεται. Γι' αυτό... Εδώ προσθέσαμε πάλι νερό θεόνι και όχι λαδάκι. Όχι λαδάκι. Όχι λαδάκι. Γιατί το λάδι υπάρχει ήδη μέσα. Ακριβώς. Δηλαδή, αν δούμε και τη στεγνώνη, δεν θα μπούμε στο λάθος να βάλουμε λάδι. Όχι, το λάδι μπήκε τέλος. Μια κουταλιά θέλω, τη γεύση που πρέπει να πάρω την πύρα. Άλλωστε, όσο πιο ομόνιο το λάδι, το κρατάει. Νεράκι. Προσθέτουμε νεράκι με αυτή τη μέθοδο. Και βλέπω ότι παίρνει χρώμα μια χαρά. Όλα. Όλα. Ούτε καίγεται, ούτε τίποτα. Τίποτα. Μπορώ να το δούμε, δηλαδή στη μορφή που είναι. Και βάζουμε πολύ λίγο αλάτι. Πάρα πολύ λίγο. Το πιπέρι δεν το φοβόμαστε. Εννοείται, δίνουμε εντάσεις. Ναι, την ένταση στα μπαχαρικά και τα αρώματα δεν τα φοβόμαστε. Λοιπόν, και θα σβήσουμε με κρασάκι, το οποίο το έχουμε εδώ, πιάσουμε παραγγείο το κρασί. Του δίνουμε την υγρασία πάλι και σε αυτό. Και μόλις πιει το κρασάκι του, θα βάλουμε πελτέ. Δεν βάζω ντομάτα, γιατί θεωρητικά δεν θέλω να πάρω ντομάτα μες στο χειμώνα, ούτε να αυξήσω το κόστος, αλλά ούτε και να πιέσουμε ότι σώνει και καλά πρέπει να μπαίνει φρέσκια ντομάτα. Ο πελτές αυτή τη δουλειά έχει. Οι παλιοί τον κάνανε για να βγάζουν το χειμώνα τους. Και πραγματικά ο πελτές, αποδεδειγμένα πια, κρατάει περισσότερο λυκοπένιο και από τη φρέσκια την ντομάτα. Οπότε νομίζω ότι δεν ήταν τίποτα τυχαίο από αυτά που έκαναν όλα οι παλιοί και που σφράγιζαν στα μπουκάλια μας τα... Ναι. Όλα τα φρούτα. Και έχει και λίγο το κρυφό του λαδάκι ο πελτές που τα λέμε. Δηλαδή βοηθάει και λίγο, βγάζει, το ξερνάει που λέμε το λάδι. Να μην τα λέμε αυτά όμως. Να μην τα λέμε, δεν πειράζει. Λοιπόν. Δηλαδή μπαίνουμε στη διαδικασία. Έχουμε λίγο κανέλα. Και θα ρίξουμε κανονικά την κανέλα μας, το γαρίφαλό μας. Μπορούμε να βάλουμε και φύλλο δάφνης. Σοτάρουμε το πελτέ. Καλό είναι και το πελτέ να το σοτάρουμε για να μην μυρίζει κιόλας. Και τώρα προσθέτουμε νεράκι κανονικά όπως τα βάζαμε. Βράχω λίγο νεράκι ακόμα. Φέρτε λίγο νεράκι θεόνι σας παρακαλώ πολύ. Έχουμε και μπουκάλι θεόνι, ε. Ό,τι θέλουμε. Εκτός από το καινούργια συσκευασία από τη θεόνι έχουμε και μπουκάλι. Άνοιξε το μου λίγο ρε Παναγιώτη. Ωραία. Προσθέτουμε. Και επειδή είναι ψιλοκομμένο, το μαλάκιο δεν θέλει και πάρα πολύ ώρα να γίνει. Εγώ το δουλεύω όπως θα δουλεύαμε τα θαλασσινά. Σε αυτό το ρυθμό και σε αυτή την, ας το πούμε, με τον ίδιο χρόνο. Άρα κερδίζουμε και χρόνο, δηλαδή ένα σκυμά στάθελε τουλάχιστον 45-50 λεπτά ανάλογα πόσο. Εδώ μέσα σε 10 λεπτά έχουμε ένα γρήγορο πιάτο και για το αλακάρτ. Με τι θα το σερβίρουμε? Λοιπόν, έχουμε φτιάξει ένα πουρέ από γλυκοπατάτα. Ναι. Το οποίο τον έχουμε αρωματίσει με πορτοκάλι και τζίτζερ. Τέλειο. Ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο. Εντάξει, βάζαμε λίγο το τζίτζερ που είναι λίγο ξένο, δεν πειράζει. Παντρεύουμε και γεύσεις. Έχουμε βάλει και εμείς κάποια στοιχεία έτσι για να σπάσουμε λίγο τη μονοτονία. Λοιπόν, αυτό σε 5 λεπτουδάκια θα είναι έτοιμο.
Παναγιώτη, μπορεί να το χειριστείς λιγάκι. Και ξεκινάμε τώρα να στήσουμε. Έχουμε βάλει σε ένα κορνεδάκι το πουρέ γλυκοπατάτας, ο οποίος θα γίνει σε σχήμα σαλιγκαριού, για να μπορέσουμε να κάνουμε την αναλογία και εμείς του Φιμπονάτσι, έτσι όπως ακριβώς το κέλυφος πάνω στο σαλιγκάρι έχει όλο αυτό το μοτίβο. Γιατί και η μαγειρική τι είναι, μοτίβο, αναλογίες, μέτρημα, μαθηματικά δηλαδή. Ακόμα μπορούσαμε να κάνουμε, κυρία Παπαγεωργίου, ακόμα και το φι και να βάλουμε μέσα το κυμά μέσα στο φι. Βεβαίως. Εφόσον έχουμε ονομάσει το πιάτο φι, αυτό, λέω τώρα μια ιδέα. Αυτό είναι η φαντασία. Αυτό είναι η φαντασία. Για ζαχαροπλάστης έχει πολύ ωραία άποψη. Όχι, εντάξει, λέω εγώ τώρα. Όχι, πολύ καλά εκτός τα λες. Από αυτό εδώ πέρα πάντα, να το κάνουμε. Τα ναι. Πάντα. Έχουμε πάρει τις αγκινάρες, τις έχουμε κάνει στον ατμό, που πάλι γλιτώνουμε χρόνο βρασίματος και δεν καταστρέφουμε πολλά θρεπτικά συστατικά. Και σαν ντεκόρ έχουμε πάρει κέλυφος, το έχουμε γεμίσει με τον πουρέ γλυκοπατάτας και ίσως και ψιλοκομμένο μέσα, δηλαδή αν είχαμε και ήδη τον κυμά έτοιμο, μπορούμε να βάλουμε και στοιχεία, δηλαδή σαν μίνι σερβίρισμα, το οποίο αυτό το κάνουμε και σαν κέρασμα. Με μια ρακή, μια τσικουδιά, ένα ουζάκι, μπορεί να πάει και κέρασμα. Δεν πάει τίποτα χαμένο, μπορούμε να τα φτιάξουμε όλα όμορφα. Ειδικά αυτό το κομμάτι έχει να κάνει λίγο και με διατροφική εκπαίδευση. Ακόμα και τα παιδάκια που τους αρέσουν τα πολύ μικρά πραγματάκια μπορούν να δουν οι ξένοι, οι τουρίστες που έρχονται και γνωρίζουν την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα μας. Πώς μπορείς μέσα από το παιχνίδι να γνωρίσεις τον άλλον, τον πολιτισμό σου και τη διατροφική σου κουλτούρα. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό μόνο εσείς, σαν σεφ, μπορείτε να το δώσετε, γιατί εσείς είστε πραγματικά οι δημιουργοί που φτιάχνετε αυτόν τον πίνακα. Πίνακα ζωγραφική, στην ουσία, είναι. Τα λουλούδια, τα βρόσιμα. Πώς το βλέπετε? Είναι φανταστικό. Βλέπω την Ελλάδα μέσα σε ένα πολύ ωραίο πιάτο. Και ένα... μια πρώτη ύλη, η οποία δεν νομίζω να την έχουν σκεφτεί πολύ για να την κάνουν. Βλέπουμε μια να πρόταση... Να κάνουμε κυμά από σαλιγκάρι, δεν νομίζω. Πρόταση της Ελλάδος. Ο κύριος Καραμπίνης που ξέρει πολύ καλά τα σαλιγκάρια, που κάνει μπουρμπουριστούς που λέγονται... Τα σαλιγκάρια. Ωραία. Και τα κάνει και πολύ ωραία, αλλά... Σε ένα πιάτο μέσα η Ελλάδα, μαζί με την υγεία, μαζί με την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί είναι ένα, αυτό, γι' αυτό το ονομάζουμε planetary και είναι plant-based, ένα πιάτο το οποίο πραγματικά μπορεί και να με έχει υγιή, χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον. Αυτός είναι ο απότερος στόχος όλων. Να μάθουμε να τρώμε σωστά, υγιεινά, πληρέστατα με βιταμίνες, χωρίς να επιβαρύνουμε και το περιβάλλον, γιατί το περιβάλλον στην ουσία το έχουμε εμείς πολύ περισσότερο ανάγκη είναι, από ό,τι μας είναι έχει. Είναι ήδη έτοιμο, βλέπετε ο χρόνος, ο οποίος χρειάστηκε ήταν 10 λεπτά. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Ακριβώς. Ίσα-ίσα, δηλαδή να είναι και τραγανά, όχι παραβρασμένα ώστε να χάσουμε τα θρεπτικά του συστατικά, να είναι και έχει αυτή τη μορφή. Αυτό τώρα μπορεί να γεμίσουμε από μπουρέκια. Τώρα, στο χέρι του κάθε σεφ να διαχειριστεί την ύλη του όπως θέλει αυτός. Και το τι θα βάλει στο πλάι. Και το τι θα βάλει. Ακριβώς. Λοιπόν. Ενισχύεις ακόμα περισσότερο. Ενισχύουμε βέβαια. Και την πρωτεΐνη και την απορρόφηση του σιδήρου. Πολύ όλα. Ωραία. Θα βάλουμε και τα βρόσιμα. Ακόμα μπορούμε να το κάνουμε και με ένα καστανό ρύζι, έτσι, είναι. Βεβαίως. Και να το κάνουμε και καλά. Είναι τόσο, δηλαδή μπορεί να κάνει ακριβώς με καστανό ρύζι, σαν ριζότο. Σαν ριζότο. Σαν ριζότο. Και με πληγούρι και με τραχανά. Ριζότο. Δηλαδή ενισχύουμε, δηλαδή αυτό αν το φας με ένα τραχανά, με ένα πληγούρι
και ειδικά και το χειμώνα ακόμα που θέλουμε την ενέργεια να υπάρχει μέσα, δηλαδή στην καθημερινότητά μας, είναι ένα υπέροχο πιάτο. Δεν μπορούμε να τρίψουμε και καλά ένα κουνουπίδι και να το κάνουμε στυλ ριζότο. Βεβαίως. Στον τρίφτη. Στα πάντα. Τα πάντα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Μα η γαστρονομία ελληνική είναι έμπνευση. Είναι έμπνευση. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ πέρα οι Λέσσες Αρχιμαγείρων Ελλάδος, για να προβάλλουμε, να προάγουμε τη λέσχη μας, αλλά και τους σεφ μας με τις ωραίες ιδέες τους. Λοιπόν. Αλλά σας θέλουμε και εσάς όμως κοντά, γιατί από ό,τι θυμάμαι είσαστε μαζί και στις Βρυξέλλες. Θυμάμαι καλά ή όχι. Στις Βρυξέλλες που είχατε παρουσιάσει τότε η Λέσχη Αρχιμαγείρων. Μάλιστα, μαζί στο Ευρωκοινοβούλιο. Μάλιστα. Ναι. Είστε μαζί. Τότε ναι, ήμασταν μαζί. Κάτι θυμάμαι. Μπράβο. Λοιπόν, είναι νομίζω έτοιμο το πρώτο μας πιάτο. Άρα είστε κοντά πολλά χρόνια συνεργάτης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, χαίρομαι πολύ βοηθάτε. Να δημιουργώ και να και εννοείται ο Θωμάς εδώ με τα ωραία του. Και καλά, συνεχίζουμε, δεν σταματήσαμε. Έχουμε και άλλα πιάτα, βέβαια. Έχουμε και άλλα. Έχουμε άλλα δύο. Να μην κάνουμε λίγο διαφήμιση όμως. Βεβαίως, εννοείται. Στην κυρία Παπαγεωργίου. Είναι πέρα την διαφήμιση που είναι να γίνει πραγματικά ένας αξιόλογος επιστήμονας και σαν άνθρωπος πάνω απ' όλα. Φαίνεται. Και πολύ αγαπάει του σεφ. Φαίνεται. Αγαπάει, δηλαδή και κατανοεί και καταλαβαίνει. Κατανοώ και πραγματικά ένα άλλο κομμάτι με το οποίο ασχολούμαι είναι ότι πως εσείς οι σεφ πρέπει 40. Πραγματικά να βρίσκεστε και στην βέλτιστη κατάσταση υγείας, διότι το να δημιουργείτε όλο αυτό απαιτεί αυτοσυγκέντρωση, πολύ καλή φυσιολογία και πάρα πολύ χαμηλό στρες. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται εύκολα. Έτσι, το στρες είναι τεράστιο σε αυτή τη δουλειά και κάτι πρέπει να κάνουμε και για το στρες, γιατί το στρες μειώνει την έμπνευση και τη δημιουργικότητα, οπότε κάπως πρέπει λίγο να βοηθήσουμε και σε αυτό. Περνάμε τώρα σε ένα δεύτερο πιάτο, είναι η σαλάτα μας. Μία σαλάτα που νομίζω ότι έχει όλες τις βιταμίνες που κάποιος θα έψαχνε να βρει σε φαρμακείο και δεν θα μπορούσε να απορροφήσει ούτε το 10%. Εδώ θα απορροφήσει το 70%. Συγγνώμη λίγο. Εδώ κοιτάτε ένα πολύ ωραίο πιάτο. Εδώ. Εδώ κοιτάτε. Μπράβο, Θωμά. Είστε καλά. Ευχαριστούμε. Πολλά συγχαρητήρια. Δώστε ένα χειροκρότημα στο Θωμά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Συγγνώμη για τη διακοπή. Αλλά είναι πίνακας, έτσι. Τάσο, να σας πω κάτι, ότι χαίρομαι πάρα πολύ που πραγματικά η δικιά μας η γενιά, και καταλαβαίνουν αυτοί που λέω από κάτω αυτή τη στιγμή, βοηθήσαν πάρα πολύ και ειδικά ο ρόλος της Λέσσης Αρχιμαγείρων Ελλάδος, αν δεν υπήρχε θα ήμασταν 30 χρόνια πίσω πάλι. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο αυτό, έχει δώσει και ειδικά το ΔΣ μεγάλο αγώνα και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν και δεν είναι ότι το κάνω, έχουμε στελέχη δυνατά. Και ειδικά πάνω στην κουζίνα, την υγιεινή, από όλους συναδέλφους, τον Κόντο, τον Παναγιώτη που είναι στο νοσοκομείο, στο Μεταξά. Στο κρατικό Νίκαια, συγγνώμη. Τον Νίκο τον Κουρούμπη, στο Λαϊκό. Δώστε ένα χειροκρότημα, ρε παιδιά, στα μέλη μας. Είναι με τους διαιτολόγους τους, έχουν δώσει όλοι το καλύτερο κομμάτι. Και χρειάζεται να αναδειχθεί και από την κοινωνία ο ρόλος των κλινικών σεφ κιόλας, ναι. Μέσα στα νοσοκομεία. Και θα κάνω μια πρόταση πάρα ανοιχτή, πολύ δουλειά σε αυτό το κομμάτι να γίνει. Να μπορούμε να κάνουμε και μια ειδική, να μαζευτούν όλοι οι ειδικοί εδώ της κλινικής κουζίνας, ώστε να μπορούμε να εκπαιδεύσουμε και πάνω στη θεραπευτική κουζίνα, ότι δεν είναι μόνο σούπα, δεν είναι μόνο βραστό, δεν είναι μόνο φιδές. Θεραπευόμαστε, δεν είναι ανάγκη να στερούμαστε. Το γκουρμέ που λέει και ο φίλος μου ο Παναγιώτης είναι εδώ και το αποδεικνύουν καθημερινά. Ωραία. Λοιπόν, εδώ δεσμεύεστε και οι τρεις σας. Ναι, και ειδικά θα το αναλάβει ο κύριος Κουρούπης στην πλάτη του. Μετά COVID. Η λέσχη μας είναι, ξέρετε πολύ καλά που είναι η λέσχη μας. Έχουμε μια μεγάλη αίθουσα με μια πολύ καλή κουζίνα. Να κάνουμε ένα σεμινάριο. Και καλούς επιστήμονες να μας βοηθήσουν. Και καλούς επιστήμονες, την κυρία Παπαγεωργίου που είναι πάντα δίπλα μας. Και να κάνουμε ένα πολύ καλό σεμινάριο. Τάσομαι και να είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο, όποιος θέλει να έρθει. Ναι, κοιτάσομαι και αυτό δεν αναφέρω μόνο στους μαγείρους, αλλά πλέον και στους ζαχαροπλάστες. Διότι καλός ή κακός, η υγεία ιδιωτικοποιείται. Έχουμε ανάγκη από στελέχη σε κουζίνες πλέον στα νοσοκομεία και όχι αυτό που συναντήσαμε οι πρώτοι που μπήκαμε μέσα, επαγγελματίες πρώτοι, να βρίσκουμε μέχρι και μπεντατζίδες που εκτελούσαν χρέη μαγείρου. Δεν υπάρχει πια αυτό. Πιστεύω ότι μπαίνουμε σε άλλες εποχές και ο ζαχαροπλάστης πρέπει να ξέρει ότι από vegan ζαχαροπλαστική υγεία, με βάση την υγεία, τα επιδόρπια, οτιδήποτε, εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς,
να μπορούμε να στήσουμε ένα καλύτερο σύστημα υγείας από θέμα τουλάχιστον τροφής. Είναι απαραίτητο και αυτό θα μεταφερθεί μετά στα ξενοδοχεία, θα μεταφερθεί μετά στα εστιατόρια. Γιατί σε 30 χρόνια από τώρα, ένα μεγάλο ποσοστό, λέμε, μέχρι και το 45-50% θα πάσει από ένα τύπου διαβήτη. Από ένα τύπου διαβήτη, από την υπερκατανάλωση. Και αριθμητικά μόνο να το δούμε, γιατί είναι απαραίτητο. Σήμερα το 70% των Ελλήνων πάσχουν από ένα χρόνιο νόσημα. Άρα το 70% του λαού μας χρειάζεται να τραφεί σωστά με βάση τις υποδείξεις για την ασθένειά του, για το διαβήτη του, για το καρδιαγγειακά. Άρα εδώ η κουζίνα είναι σημαντική. Δεν το συζητάμε. Είναι και αριθμητικά να το δεις. Πορευόμαστε προς τα εκεί. Σωστά. Ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Κουρούπης, έκανε και για το Κυλιοκάκι, που έχουμε ένα μεγάλο θέμα. Ένα πολύ το μεγάλο. Οποίο νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε, να το εντάξουμε στη ζωή μας. Όπως και το vegan. Το vegan δεν είναι ένας τρόπος ο οποίος είναι μόδα. Κάποιοι έχουν προβλήματα. Άρα δεν το βάζουμε μόνο για να πούμε ότι είμαστε της μόδας. Το vegan, Κυλιοκάκι, οτιδήποτε είναι αυτό, πρέπει να το κάνουμε. Να καταλάβουμε ότι είναι. Και ένα τρολόγο τάσο μου αυτό, ότι πολλοί οδηγηθήκαν στη vegan διατροφή, όχι γιατί είναι απομακρυσμένοι από το κρέας, αλλά η υπερκατανάλωση του κρέατος τους οδήγησε εκεί, λέγοντας παχυσαρκία. Αν όμως μάθουμε να τρώμε σωστά, όλα πρέπει να είναι σε ισορροπία. Όλα χρειάζεται ο οργανισμός. Είμαστε πανφάγα ζώα, δεν είμαστε μονομερή, δηλαδή να τρώμε μόνο ή το ένα ή το άλλο. Ομοφαγία, ακριβώς, και πολλά, ακριβώς, πολλά. Ακριβώς. Και αν θέλουμε πραγματικά να ακούσουμε για τα sustainable goals που πριν από λίγο ο προηγούμενος ομιλητής είπε και ανέφερε για το τι λέει ο ΟΗΕ σήμερα, πού πρέπει να βαδίσουμε και μετά την πανδημία, έτσι ώστε να μην έρθει η επόμενη πανδημία και θρηνούμε κόσμο, θα πρέπει οπωσδήποτε η διατροφή μας να αλλάξει και έχει βάλει ότι μέχρι το 2050, υπάρχουν δηλαδή μελέτες που λένε ότι μέχρι το 2050 θα πρέπει να μειώσουμε το κρέας έως 50%, γιατί κάνουμε υπερκατανάλωση. Άρα αναγκαστικά βαδίζουμε σε αυτό το μοντέλο. Να πούμε έτσι, γιατί δεν έχουμε το θέμα χρόνου. Μένουμε τώρα στη, λοιπόν, σαλάτα, στη σαλάτα ευρωστία μας. Λοιπόν, έχουμε με σπανάκι ρόκα, το βρίσκουμε, είναι συνηθισμένο, με πλούσια σε βιταμίνες, συχνό στοιχεία, μέταλλα. Και τι θα κάνουμε τώρα. Θα κάνουμε μία βινιγκρέτα, όσο θα στείλω εγώ θα την κάνει ο φίλος Παναγιώτης, με λάδι, πορτοκάλι, μύρτιλο. Α, έχεις από εκεί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα χτυπήσουμε. Δεν θέλουμε πάρα πολλά πράγματα. Την αρωματίζουμε δηλαδή με πορτοκάλι, μύρτιλο και λάδι. Μια γρήγορη και πετιμέζει. Βάζουμε και πετιμέζει. Οι δοσολογίες και αναλογίες είναι σχετικές. Όλοι γνωρίζουμε κάπως πώς θα το πλησιάζουμε, τη θηλοξύτητά του κτλ. Τη χρυσή τομή. Ναι. Τώρα τι θα περιέχει. Θα κάνουμε ένα superfood στην ουσία. Λοιπόν, σπανάκι ρόκα, φιλέτο από πορτοκάλι. Πλούσιο σε βιταμίνες, ε. Έχουμε πάρει μοτσαρέλα, την οποία όμως μπορούμε να βάλουμε και ανθότυρο, οτιδήποτε μαλακό και άναλο τυρί, ώστε... Κατσική σιωτηρή, βεβαίως. Σαλάτες που για τον σημερινό άνθρωπο, τον εργαζόμενο που δεν έχει χρόνο, αποτελούν ένα κύριο πιάτο. Οπότε όσο πιο καλά τις επενδύσουμε, λοιπόν, με την πρωτεΐνη. Προσθέτουμε καρύδι, λιαστή ντομάτα και πατζάρι σε κύβους. Είναι πάρα πολύ γρήγορη κύριε σαλάτα. Κύριε Πακοδήμο, δίνετε τα ρέστα σας τώρα. Σας εδώ. Εδώ είναι όλη η Ελλάδα σε αυτό το πιάτο. Λοιπόν. Και... όλοι οι Έλληνες παραγωγή μάλλον σε αυτό το πιάτο. Λοιπόν. Και από πάνω βέβαια, για ιδιαιτερότητα, παστελάκι. Ένα ωραίο παστέλι ή το βάζω στον τρίφτη. Λοιπόν. Και μπορούμε να βάλουμε και τεμάχι από μύρτιλο, μια και το έχουμε και μέσα. Όλος ο πλανήτης στο πιάτο. Ακριβώς. Πλανητική γαστρονομία. Και φύτρες βέβαια, πολύ σημαντικό. Και νομίζω είμαστε εντάξει, δεν χρειαζόμαστε υπερβολικά πράγματα. Έχουμε βάλει ήδη αρκετά μέσα.
Και ένα πιάτο γρήγορο. Και θα κλείσουμε με το να πάμε να κάνουμε και το γλυκάκι μας. Ένα παλό επιδόρπιο, το οποίο θα περιέχει, θα κάνουμε γιαούρτι με ανθότυρο, το οποίο μέσα θα έχει ψύχα αμυγδάλου. Μπισκότο. Ναι, ναι, μπισκότο. Κάντε μέχρι να ετοιμαστούμε, να δώσουμε λίγο το χρόνο μας, μέχρι να ετοιμαστούμε λίγο και στο... Λοιπόν, θα περιέχει μέσα... Θες να τα πεις, Άννα μου? Βεβαίως, και τα έχουμε και στην παρουσίαση αυτά. Ναι, ναι, ναι. Βάλτε τα μπροστά, κορίτσια, τα υπόλοιπα. Εδώ. Το τελικό μας έτσι κάστρο που είναι για την πράσινη κουζίνα της Χορέκα, ένα ελληνικό γιαούρτι με μαρμελάδα ευρωστίας από σίκο, κουρκουμά, κανέλα, πετιμέζι, πορτοκάλι και τζίντζερ σε πολύ μικρές αναλογίες και μία βάση από μπισκότο χαρουπιού με ξηρούς καρπούς, το οποίο θα δέσει σε στρώματα, όπως θα μας αναπτύξει εδώ ο Θωμάς Μπακοδήμος, γιατί ακόμα και το γλυκό εδώ πάλι προάγει την ελληνική, το ελληνικό τρόφιμο. Το γιαούρτι, το τυρί μας, ασβέστιο, δηλαδή ένα γλυκό το οποίο δεν είναι πραγματικά κενό. Τρως γλυκό και ταυτόχρονα παίρνεις και θρεπτικά συστατικά. Ένα γλυκό από την παιδική ηλικία μέχρι την τρίτη ηλικία χρήσιμο, χωρίς τύψεις. Ναι, λοιπόν. Ακριβώς, δηλαδή ακόμα και η μαρμελάδα, δεν παίρνουμε μια μαρμελάδα, θα τη φτιάξουμε μόνοι μας. Μπορεί να έχει το σίκο μέσα, ο κουρκουμάς που είναι αντιεξοδοτικός, η κανέλα μας. Και φυσικά δένει πάρα πολύ με το γιαούρτι, Θωμά μου, γιατί όσο και να ανεβάζει το γλυκαιμικό δείχτη μια μαρμελάδα, γιατί ακούμε πετιμέζι, αυτά, αυτό είναι πάρα πολύ γλυκό, ανεβάζει το γλυκαιμικό δείχτη, εγώ έχω ζάχαρο, ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν αυτό συνοδεύεται με μια λιπαρή ουσία και στην περίπτωση του γαλακτοκομικού, κατεβάζουμε το γλυκαιμικό δείχτη και έτσι δεν υποφέρει το πάγκρεας. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα χτυπήσουμε τώρα το γιαούρτι, το ανθότυρο και το μέλι για να δέσουν με ένα φουέ. Δεν χρειάζεται και πάρα πολλά. Λοιπόν. Έχουμε πάρει μπισκότο βρώμης, το οποίο μπορεί να είναι και χωρίς ζάχαρη, μπορεί να είναι και με στέβια. Ένα χειροποίητο, με χαρούπι βέβαια, έτσι εννοείται. Δίνουμε λίγο και προϊόντα τα οποία τα είχαμε ξεχασμένα. Πολλοί Έλληνες παραγωγοί στο μπισκότο, με καινοτομία στην ουσία. Okay. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πριν 10 χρόνια ότι θα είχαμε μπισκότο από χαρούπι. Ανανεώνεστε κι εσείς μέσα από όλο αυτό, έτσι. Είστε συνέχεια σε κάτι καινούριο, κάτι καινοτόμο. Και αυτό κάνει πάρα πολύ καλό και στη συνάψεις του εγκεφάλου, το να ανανεώνουμε συνεχώς, να μην κάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχε έμπνευση, θα σταματούσε η έμπνευση. Σωστά. Αυτό λέω ότι η σεφ μας πραγματικά δώσει το ερέθισμα. Εάν το πάρουν και καταλάβουν το πώς το χειριστούν, δηλαδή κάνουν πραγματικά άλματα. Το έχω διαπιστώσει αυτό με το Θωμά σε ξενοδοχείο σε ελληνικό νησί με υψηλό τουρισμό, που λέμε τι θα φτιάξουμε και πραγματικά φτιάξαμε από τα προϊόντα του τόπου δύο πιάτα, τα οποία μας βγήκαν τελείως αυθόρμητα. Ναι, μας δίναν όμως και το χώρο να το κάνουμε, γιατί πολλοί συνάδελφοι αντιμετωπίζουν και αυτό το πρόβλημα, το budget. Το οποίο δυστυχώς, καλός ή κακός, θέλουν να δημιουργήσουν και δεν μπορούν. Και έγινε πραγματική δημιουργία, όντως. Θέλουν να δημιουργήσουν και δεν μπορούν. Εντάξει. Ναι, θα βγει, γιατί είναι. Δώστε ένα χειροκρότημα, ρε παιδιά. Λοιπόν. Κοιτάξτε τι κάνει εδώ πέρα ο άνθρωπος. Και ο κουρκουμάς στο τέλος για να το θωρακίσουμε. Γι' αυτό το ονομάσαμε και κάστρο, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, ένα χαρτάκι μόνο, λίγο να σκουπίσουμε για να το κατεβάσουμε κάτω. Ωραία. Λοιπόν, και το επιδόρπιό μας είναι έτοιμο, απλό, οικονομικό, δεν χρειάζεται πολύ χρόνο, δηλαδή αν έχουμε δύο σακούλες, τη μαρμελάδα μας, το γιαούρτι μας, και τα φρέσκα φρούτα μας, και από εκεί πέρα ο κάθε σεφ μπορεί να δημιουργήσει το δικό του πιάτο όπως αυτός πραγματικά το θέλει. Αυτά είχαμε να πούμε εμείς, χαρά μας. Με την ομάδα εδώ, την Ευρωστία που έχουμε κάνει, πραγματικά το χαιρόμαστε. Και δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει η κυρία Παπαγεωργίου κάτι. Ναι.
Κλείνοντας, θέλω να πω αυτό που έχουμε βγάλει μαζί με τον Θωμά, ότι τελικά η υγεία του πλανήτη μας που ξεκινάει και από το σπίτι μας και από το πιάτο μας, είναι αυτή η δική μας υγεία, είναι η ατομική μας υγεία, είναι η υγεία προς τον εαυτό μας και προς την κοινότητα. Και αν πραγματικά αρχίζουμε, σκεφτούμε, γιατί δεν λείπει η φαντασία και η δημιουργία, λείπει πολλές φορές η οργάνωση στο να τα κάνω τα πράγματα. Χρειαζόμαστε διεπιστημονικές ομάδες, χρειαζόμαστε να έρθουμε κοντά, να ανταλλάξουμε όλη αυτή την πληροφορία και τη γνώση, γιατί η γνώση υπάρχει, και να τη βάλουμε κάτω και να την κάνουμε εφαρμόσιμη. Και αυτή τη δουλειά κάναμε εδώ μαζί με τον φίλο Θωμά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ εδώ ενώπιον όλων. Να είστε καλά και να δημιουργείτε. Ευχαριστούμε πολύ το Chef Club που μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία σαν ομάδα Ευρωστίας και ότι ό,τι χρειαστεί είμαστε δίπλα να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε τους συναδέλφους, όπως και να μας βοηθήσουν και αυτοί με τον τρόπο τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους από την καρδιά μας. Και να ανεβάσουμε την Ελλάδα μας. Το κυριότερο.